Θέλω να μου αγοράσεις παγωτό. Καθίστε ρε, θέλω παγωτό. Μέσα στα λεφτά. Επειδή είναι η γιορτή σου αύριο, θέλω να με κεράσεις παγωτό. Να σου κεράσω. Πώς θα με πας τον παγωτό? Με το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο! Ω, έχεις αυτοκίνητο? Ναι. Μάλιστα, θα μας πεις λοιπόν για αυτόν το αυτοκίνητο. Σήμερα είναι Σάββατο του Λαζάρου και είναι η γιορτή του Λαζάρου, ο οποίος θα μου αγοράσει παγωτό. Είμαστε στην Πάφο. Αλλά το αυτοκίνητο σου είναι με την Πάφο μου το πήρες. Από πού το πήρες το αυτοκίνητο σου? Που την Κύπρο. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του Λαζάρου και έκπληξη, έκπληξη. Είναι σταθμευμένο πίσω από το αυτοκίνητο της Κυριακής και είναι επίσης Hyundai. Το αυτοκίνητο του Λάζαρου, το οποίο είναι επίσης παρκαρισμένο πίσω από το αυτοκίνητο της Κυριακής και είναι επίσης Hyundai. Έχει και φως από πάνω? Έχει, έχει. Δεν είναι σκοτεινά, αλλά είναι σκοτεινά χαράμα το φως. Λίγο Λάζαρου μου. Βαφτίγες, κυρία Θεκλά. Είναι κουκκινά, δεν βάζω κακομίγια. Να με ξετραβώ εγώ το βίντεο. Τώρα. Λοιπόν, όσοι ρωτάτε για αυτό το χρώμα, είναι της L'Oréal Paris. Matte Lip Crayon. Δεν υπάρχει το χρώμα. Λοιπόν, δώσε μου το βίντεο. Λοιπόν, Λάζα, θα μας πάρεις βόλτα με το καινούργιο σου αυτοκίνητο. Yes. Και... να δώσεις και έναν ηθικό διδάγμα στους νέους ανθρώπους που παρακολουθούν. Ότι είναι καλύτερο να ακούμε τι μας λέει η μητέρα μας. Ξή. Γιατί αν θυμάσαι καλά, το καλοκαίρι του 2020 τι σου είχα προτείνει? Να αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Πριν ένα λεπτό να δούμε που θα πάει η φίλη μας εδώ. Που δεν βλέπει. Αλλά θα πάρεις πισινή, που εδώ στην πισινή φαίνεται. Είσαι και στη κάμερα σου πισινή. Εγώ μην ανοίγει κάμερα το αυτοκίνητο μου. Πριν 14 είναι χρόνια. Είναι λίγο πολύ ανυπόμονη και δεν με περιμένει. Την Κυπρέα. Μη σου βάνει και παφίτιδα. Λοιπόν, τι σου είπε η μάνα σου το καλοκαίρι του 20 ή μου? Να αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο. Και εσύ τι είπες? Όχι, θα αγοράσω μεταχειρισμένο. Γιατί? Επειδή. Γιατί, πες την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Στην αλήθεια, ότι τα ίδια χρήματα που ήταν ένα καινούργιο αυτοκίνητο όπως αυτόν, ήταν τα ίδια χρήματα να πάρεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αλλά να είναι, ξέρω εγώ, κυρίως. Το καλοκαίρι του 2020, λοιπόν, όταν έπρεπε να πάρετε αυτοκίνητο, εγώ σου είχα πει ότι προτείνω και συστήνω. Ναι. Εφόσον με τα ίδια χρήματα που θα έπαιρνες ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο ξέρω εγώ να ήταν γερμανικό ή ξέρω εγώ από εκείνα τα αυτοκίνητα που μπορεί να τα αγοράζουν κάποιοι που είναι πιο μεγάλη ηλικία και έχουν περισσότερα λεφτά και δεν ξέρω εγώ τι, καλύτερα να έπαιρνες με τα ίδια χρήματα έναν καινούριο. Και εσύ τι μου είπες? Όχι. Γιατί? Επειδή. Επειδή. Και μετά, τώρα φέτος δεν μου πάθεις δύο χρόνια μετά. Έχασα λεφτά. Έχασες λεφτά, πού τα έχασες? Στη μεταπόληση των αυτοκινήτων μου. Α, μάλιστα. Γιατί όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, είπα σου το, σου το πά. Ναι. Όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν ξέρεις τι προϋπηρεσία είχε εκείνο το αυτοκίνητο και τι μπορεί να έχει εκείνο το αυτοκίνητο. Δεν γνωρίζεις, όχι. Και επίσης, αν πας να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ακριβά ανταλλακτικά και ακριβές αντίστοιχες κυκλοφορίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Έτσι ήρθε πόσο του ο κύριος και φέτος ήθελε να αγοράσει καινούριο. Ναι. Και γιατί το διάλεξες αυτό? Επειδή. Επειδή. Πάμε να δούμε τι έγινε όταν πήγαμε στην αντιπροσωπεία της Hyundai να δούμε το αυτοκίνητο. Τώρα πάμε να δούμε. Καθρεφτάκια. Τώρα γιατί. Να που θες να το... Okay. Κλιματισμό που έχει? Ναι, ναι, επειδή είπε να το βάλεις πιο ψηλά. Όταν θερμασί. Όχι. Να μπει θερμασί που γιώσε. Χάτι, φιλιά. Ένα λεπτό. Τώρα φίλος. Αν
το roundabout του Καλούχορκου που λαλούμε. Είναι το επόμενο roundabout στα αριστερά, Λαζάρο. Και όμως μπήκαμε το roundabout της Ριζογλιάς. Να πας αριστερά δηλαδή που το μεγάλο το roundabout που μπαίνεις στη Λαρνέτα. Να λεπτούν και στο οίκο και θέλω να το φύγω που το οίκο. Πράγμα εδώ. Εντάξει. Ναι. Το σπόρο είναι γύρω που θέλεις να προσπεράσεις, ναι. Να σου... Τέλο, έναν ήταν πίσω μαμά. Ναι, ναι. Εντζούφινε, ας πούμε, καμία σχέση με το φιέστα που είχα έρθει πολύ παραπάνω χώρο. Ναι, για να με χωρεί εμένα. Είναι μεγάλο, ναι. Και ακόμα είμαι πίσω σε κλάμου. Είμαι για να με χωρεί εμένα. Σημαίνει άλλη. Έναν εντό, έναν εντό. Ενώ πως το κόνα μου παίρνει. Τι κάνουμε σε Κύπρον τώρα. Ναι, είμαι Κύπρον, ήρθα, επέστρεψα. Α, οκ. Της Κυριακής ήταν το ίδιο το μήκος. Μέσα σου πω και λέμε πιο κοντό, αλλά είμαι πιο ψηλό το κόνα. Τούτο είναι πιο πολλά σαν... Πώς το λέτε το αυτοκίνητο που είναι ψηλό. Εντάξει, τούτο είναι σαλούβε. Δεν το άλλο είναι SUV. Ναι, ναι. Είναι η διαφορά που έχω. Αλλά... Μεταξύ hatchback και σαλούν, δηλαδή δεν το νιώθεις για hatchback. Ναι, ναι. Είχε πολλά ωραίο κράτημα τα έτρανα στον δρόμο. Είναι φοβερό. Ενώ είναι καλές για να αρτήσεις του. Πάρα πολλά. Ούτε νιώθεις ότι είναι πίσω. Έχει μακρύ μεταξόνιον και πολλά σταθερό στον δρόμο. Πάρε του, είναι ναι. Ναι, πάρα πολλά ωραία. Πόσα άλογα είναι τότε η μηχανή, 15? Είναι το 15, είναι το τουρπο. Το κόνα της Κυριακής πόσα άλογα είναι, Λαζόρε? Έχει δεκάριν και δεκαριξάρι, είναι που πιάσετε. Δεκάριν της Κυριακής. Μα είναι πότε το τόπο που πιάσετε. Πιάσαμε... Είναι ένα 20 νομίζω. Πιάσαμε ένα 20 άχτιβ, αλλά είχε... Αλήθεια. Είχε ένα τύχημα, χτύπησε τη φορτηγό και μπροστά χτύπησε πάνω σε μερσεντές παλιό. Και δεν έπαθεν τίποτε. Φκήκε το αυτοκίνητο total loss, αλλά μη τσιόν έπαθεν τίποτε. Και αμέσως ήρθαμε ξανά να πιάσουμε ξανά Χιουντάι. Οπότε αλήθεια είναι ευτυχώς, έχουν, όπως και να τα κανονίζουν τούτοι οι Κορεάτες, η καμπίνα μέσα ένα θηχτή. Ναι, τούτο που είναι το πιο σημαντικό. Μα είναι τούτο θέμα, η παθητική ασφάλεια. Ακριβώς. Τούτο θέλουμε. Τα σίδερα πετάσουμε. Οπότε πέρσι το Μάιο που έγινε Gino, πήγαμε δεν είχε το ίδιο, οπότε είπαμε να πιάσουμε το πιο μεγάλο το κόνα. Και το κόνα είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό για τον νέο, το ρίβο αυτή στη τζά. Ναι, αστεία, αστεία είναι το τέταρτο Hyundai του που πάμε να πιάσουμε. Καλή επιλογή. Μες αριστερά όμως φεύγουμε που δάμε και να βγεις highway. Τώρα θωρείς ότι δάμε 50 χιλιόμετρα από εκεί, δικαιώσε τα 110 σου πόσα. 100 λαλούνι. Πινακίδες. Α, είχε το τούτο που πάμε πατήσεις πάνω στις γραμμές προειδοποίησης. Ο Λάζαρος, ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος είναι να γίνει 25 τον Αύγουστο. Κυρία, γίνει 22. Μάνα μου, υγεία να σου τα αγαπημού. Όλοι, όλοι, να έχουν τα παιδιά του κοσμού. Τώρα πού να πάω. Πάμε δεξιά, γύρω γύρω του ράντα, πού και πάμε πίσω που και πίσω ήρθαμε. Μπον παράλληλη. Να πιέσαι, Λάζαρε. Είναι έτσι όμως το φανταστικό. Δεν ξέρεις, καλή φαντασία. Λάζαρος... Πώς είναι ώρα που είναι η Λευκοσία? Μισή ώρα. Α, κοντά. Ναι, αρέσει και μου να ζω στο βουνό. Και εμένα αρέσει και μου, αλλά δυστυχώς... Εντάξει, έχετε πολύ υγρασία στη Λάρνακα, αλλά το χειμώνα είναι ωραία που είναι η θάλασσα να περπατάς. Ποιος τη θωρεί, δεν θα κλάμω. Ναι, πράγματι, άμα ζεις σε πόλη που είσαι θάλασσα, δεν πάει συχνά. Ενώ οι τουρίστες που πας σε μια πόλη να τη δουν παραπάνω από τους κατοίκους. Πώς μας πελάνεις και τώρα τους που έρχονται από τη Λευκοσία να πας στη θάλασσα και μας έρθει μια σιγά το ποτσέ. Πάμε. Αφού είναι δυσκούμενο ώρα, εντός είναι πάνω. Και εγώ όταν είμαι να πάθω, δεν πήγαινα κάθε μέρα. Προσπαθούσα που μέχρι το, ενώ μέχρι το 2003 ήμουν πάθω. Πάνω από μηνύες και είδα κάτι, ένα βίντεο που είδα, ένα που ήταν μια εκπομπή.
Και τώρα τραβώ βίντεο, ξέρεις το, ναι. Και τώρα τραβώ βίντεο, ξέρεις το. Αλήθεια, καλά κάνεις. Έλα σου πω, ήταν πάρα πολλά ωραία. Είναι ωραία, ναι. Είδες το σπίτι ή είδες το ποτάμι που πάμε με το σκύλο. Όχι, είδα το σπίτι που έβαλες έτσι και πάρα πολλά ωραία γραφικά, αρέσκουν. Ναι, ένα αρχαίο, ένα αναπαλαιωμένο το σπίτι. Πάρα πολλά ωραία. Τώρα, έτσι να μπορείς απλώς στην Ελλάδα, πώς κρατά να με φοηθείς. Πολλά ευχαριστημένη με τον Λάζαρο γιατί οδηγά συνετά. Έτσι, οδηγεί συνετά. Ενώ οδηγεί πελαρικά. Είναι την ασφάλεια του. Ναι. Θέλω να μην έχω να σε κόμπε στο αρέσκι μου τρόπο. Να θεωρεί τα βίντεο μου στο YouTube. Έλα να σου πω. Να θεωρεί τα βίντεο μου. Αρέσει και μου πολλά τρόπο που σου τα λέω. Ειλικρινά, αλλά χρειαζόμαστε έτσι ανθρώπου. Πρέπει να λύσετε, να μην αλήθεια. Τώρα μέσα στο YouTube έχει πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο από Κύπρο, και από Ελλάδα και γενικά Έλληνες που όλον τον κόσμο. Έτσι να πέντω να σε φορώ. Έμπαμε στο YouTube να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας και έχει ενδιαφέροντα βίντεο. Απολαμβάνω την άτιμα μας σου. Εσύ απολαμβάνεις τη γεμή μας σου. Απολαμβάνεις την εγώ κριντζάρω να τη θωρώ. Κριντζάρι να με θωρεί. Κριντζάρι. Κριντζάρι. Δεν μου σημαίνει κριντζ στα ελληνικά. Είναι τέπου παράξενο, παράδοξο. Τι θέλω να λέω, περιεργαστής, ώστε να πάμε σε άλλο. Να μου κυρία Ρίγκλα. Ναι, το περιεργαζόμαι κι εγώ. Και τα μας. Α, είναι τα μαπατάκια. Είναι αρκετά μεγάλος από τη θέση αυτή, δώσεις χώρες πίσω. Τα ρίμψη του είναι ωραία. Πώς είναι εδώ και η λιτσέντας πάνω στο αυτοκίνητο. Εντάξει. Πολύ με παρατηρήσεις μου κάνεις. Άιστα. Σε πόσες μέρες το αυτοκίνητο σου ήρθε στα χέρια σου? Σε μία εβδομάδα. Είσαι τυχερός. Είμαι τυχερός, ναι. Μάλιστα, έχει κλιματισμό. Έχει. Και γιατί επέλεξες το i30 εσύ και όχι το Honda που είχε πάρει η Κυριακή πέρσι? Επειδή δεν ήθελα ψηλό αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό ούτε μικρό είναι ούτε μεγάλο. Και το performance του είναι πολύ ικανοποιητικό. Η απόδοση του. Η απόδοση του, ναι, συγγνώμη. Και κάτι είπες για specs. Ναι, τα specs. Η απόδοση του, τέλος πάντων. Τα specs είναι οι προϋποθέσεις του. Speculate. Specs. Specifications. Specifications. Πόσες μέρες το οδηγείς τώρα? 5 μέρες. Πώς σου φαίνεται? Μια χαρά. Εντάξει, είναι καλό. Ναι, ναι. Είναι καλύτερο με εκείνον της Κυριακής. Καθένας με τα γούστα του. Okay. Αλλά σε θέμα να πω το πιστεύω είναι ελαφρώς υβριδικό αυτό. Έχει μια μπαταρία 48 volt στο πίσω μέρος. Τώρα πάτησα stopper και είναι μες σταματημένος και σταμάτησε η μηχανή. Και μόλις πατήσω ξανά πεζίνα, σταματά ενώ της Κυριακής που είναι μερικός υβριδικό, για να σταματήσει η μηχανή πρέπει να σταματήσει εντελώς το αυτοκίνητο. Επίσης όταν πιένεις με κάποια ταχύτητα και νιώθει το αυτοκίνητο ότι μπορεί να πάει μόνο του, πάλι σταματά πιένει στις μηδές στροφές και κάνει sailing. Sailing. Ναι, είναι σαν πάει μόνο του. Από κατανάλωση βενζίνης? Πολύ καλή, πολύ λίγη. Πολύ λιγότερη από εκείνα τα αυτοκίνητα που οδηγούσες προηγουμένως, αγόρι μου, ναι. Ναι. Και ειδικά τώρα που ακριβώς είναι η βενζίνη. Είμαστε πιο οικονομικοί. Μπράβο. Και τώρα έχουμε έρθει στο λιμανάκι της κάτω πάθου. Wow. Βάζει τους χαρτές. Άμα ενώσει το κινητό, ναι. Δεν το ενώνει το κινητό. Θέλω να γράψεις πάνω στην Google Maps παγωτό. Μα ξέρω πως υπάγω τώρα. Στην πάθο μου είμαστε, κυρία Θεκλά, ξέρω μου να πάμε. Μα μόνο 9 λεπτά είναι από το home. Ναι, το σπίτι μας είναι μόνο 9 λεπτά από την κάτω πάθο. Ναι, ναι, και εδώ είναι η τελευταία τοποθεσία που έβαλα. Που έβαλες, οκ. Okay. 9 λεπτά μόνο. Αλλά είσαι και την αποστάση, 3 ακόμα 3 χιλιόμετρα. Μάλιστα.
Άρα έχει τους χάρτες της Google. Ποιο μπακέτο είναι το που πιάσεις, παιδί μου? Είναι το Comfort Plus. Comfort Plus. Και είναι πιο ακριβό μου το? Έχει ένα στάδιο πιο πάνω, το Premium. Δεν πειράζει. Τι παραπάνω έχει το Premium? Έχει λίγο πιο μεγάλα ελαστικά. Και κάτι άλλα specs που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Πιο... κάτι διμελέδες στα καθίσματα. Ναι, ναι, κάτι ναι. Γραμμές μελέδες. Κάτι τέτοια. Τα headlight. Τι ωραία που είναι η κάτω πάφος, είναι ωραία. Θες να πεις, έρχεσαι και εσύ εδώ κάτω στην κάτω πάφο που ερχόμουν εγώ που ήμουν μικρή? Όταν ήμουν μικρός, ναι. Τώρα? Μεγάλωσα. Τώρα δεν σταθμίζεις εδώ? Σε κουράει. Για να χτυπήσουμε γύρω. Α, θα χτυπήσουμε γύρω. Α, πήγες και στο Βιέντο, λέει. Ναι. Μην το πω. Είναι ένα shisha lounge bar. Α, έχεις την πάφο? Ναι. Ωραία στην πάφο να θέλεις να δεις λίγο και την απόδοση του, την ταχύτητα του? Ναι, θέλω, ναι. Μα πρέπει να είμαι μπροστά. Να είναι μπροστά. Ω, Λάζα, ρε, φοβάμαι! Ε, πώς έπιες? Στα 90. Τώρα είμαστε κύριοι. Κύριοι. Μα κοίταξε, εγώ εσένα σε έχω για το παιδί μου που οδηγεί προηγουνούσιμα. Είμαι νούσιμος. Δεν ετούν παρά ποτέ. Το ιστορικό μου γράφει μηδέν. Και να, έτσι να γράφει στο τέλος. Ναι. Άραστα. Αλλά έκανα με εντύπωση την ώρα που τρέχεις περισσότερο να είναι η κουνιά του αυτοκίνητο. Εγώ είναι στιβαρό. Στιβαρό. Είναι hatchback, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλο που hatchback. Είναι ένα ενδιάμεσο. Θεωρώ. Τι μας είπε ο Χαραλάμπος, ότι στον build στη σειρά του Tucson. Τι κάνει τώρα? Πάει μόνο του το αυτοκίνητο. Πάει μόνο του. Είναι στο mode sailing. Νομίζω ότι δεν πατάς βενζίνη. Τίποτε δεν πατώ. Και πάει μόνο του. Ναι. Αλλά σε κάποια φάση πρέπει να ξαναπατήσεις. Η Κυριακή μου έκανε μια επαγγελματική πρόταση. Η οποία είναι? Άκου τι μου είπε. Μου λέει, εάν τελικά καταλήξω στις Βρυξέλλες και βρω δουλειά στο εξωτερικό, θα σου πουλήσει το αυτοκίνητο. Θα μου πουλήσει το αυτοκίνητο σε πολύ καλή τιμή. Οκ, ευχαριστώ, παιδίς. Ενεδεχτήκες αμέσως. Δεν βλέπει τα βίντεο μου, είναι? Νομίζω ότι εγώ τα βλέπω. Ούτε εσύ βλέπεις τα βίντεο, ούτε αυτό θα το δεις. Θα το δω λίγο να κριντζάρω με τον εαυτό μου. Να κριντζάρεις με τον εαυτό μου. Ρε, θέλω παγωτό, τι δεν καταλαβαίνεις? Σπέρνω γυρό για να έχεις παραπάνω ώρα. Τηλεοπτική εγκάλυψη. Που λες, είμαι πολύ καλή φάση αυτή. Μας αγοράζουν άλλοι το αυτοκίνητό μας και μετά το πουλούμε σε άλλους και μετά βγάζουμε και λεφτά. Είναι η φάση. Τι έξυπνα παιδιά που έχω. Και τι ήταν η απάντησή σου? Της είπαμε να βάζω το λάκι μέσα σε καινούργιο αυτοκίνητο να το κάνει χάλια. Μου λέει, άμα δεν είναι δικό μου, δεν με νοιάζει. Ξέρεις, απαγορεύει να βάζουμε το λάκι στο αυτοκίνητο μας. Ο λάκης μόνο στο δικό μου μπαίνει, που είναι από το 2007 το αυτοκίνητο μου. Είναι εσίως, πόσο χρονό? Ποιος? 15 χρονών το αυτοκίνητο μου. Τι μήνα το αγοράσεις? Ιούλιο του 2007. Και της λέω, να βάζω το λάκι σε καινούργιο αυτοκίνητο. Μου λέει, από ό,τι κατάλαβα, του χρόνου θα πρέπει να αγοράσεις έναν και να αγοράσουμε πάλι ένα Hyundai η οικογένειά μας, άρα θα αγοράσεις εσύ. Της λέω, μα πόσα, κόρη μου, λέω, της, πόσα. Έχουμε ένα αυτοκίνητα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, μπορώ να σου κάνω μια πρόταση, αν δεν θες να ξοδέψεις τόσα πολλά χρήματα να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο, αν τελικά αποκατασταθώ επαγγελματικά στην Ευρώπη, να σου πουλήσω το αυτοκίνητο μου σε πολύ καλή τιμή. Πες σου για την τιμή? Όχι. Θα αφήσω εσένα να διαπραγματευτείς το δημοσίες. Γιατί θα σε αφήσω εσένα. Διασκεδάζεις την πρότασή της. Διασκεδάζω τι? I'm entertaining her offer. Να σου πω, αγαπή μου, εμένα το αυτοκίνητο μου, είμαι ευχαριστημένη με το αυτοκίνητο μου. Όταν το αγόρασα το αυτοκίνητο μου, γι' αυτό σου έλεγα να αγοράσεις καινούριο αυτοκίνητο. Όταν το αγόρασα το αυτοκίνητο μου, ήταν καινούριο. Πήρα το περίπου στην τιμή μου το πήρες αυτό. Εντάξει. Και ξέρω ότι μόνο εγώ οδήγησα εκείνο το αυτοκίνητο.
ό,τι χτύπημα είχε μπουμένα, ό,τι ζημιά είχε μηχανή μπουμένα. Ό,τι χτύπημα. Ό,τι γδάσιμο έχει είναι από μένα. Οπότε, εντάξει. Εγώ με τη άποψη ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι ασφαλή. Είδε στο αυτοκίνητο της Κυριακής πέρσι το Hyundai προστάτευσαν στη σύγκρουση. Όταν θα παραδώσει τα όπλα το δικό μου, θα σκεφτώ τις προσφορές. Τα καινούργια αυτοκίνητα πρέπει να έχουν οι νέοι. Οι γέροι πρέπει να κάνουν παλιά αυτοκίνητα. Άρα είναι πια μεταχειρισμένο. Όχι. Όχι. Ενώ θα κρατάω το αυτοκίνητο μου που είχα απαγόρευση όταν ήμουν νέα. Ήμουν 32 χρονών που το πήρε εκείνο. Ποιο? Το δικό μου. Αλλά εντάξει, σε κάποια φάση να πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό, γιατί είναι πολλά πιο οικονομικά τα καινούργια. Ήδη είναι πολύ πιο οικονομικά. Δες πόσο ομαλό ήταν το στόπερ, τα στόπερ του είναι. Είδα. Και βλέπω ότι έχει και αεροσακούς. Φυσικά. Έχει και ραδιόφωνο. Έχει και μύτη, άμα πατήσω το μύτη, τι θα βγάλω. Τώρα είμαστε στην παραλιακή οδό της Πάφου, είμαστε στη Λεωφόρο, Ποσειδονός. Δεν ξέρω με τα ονόματα. Αφού γραφήκαμε Ποσειδόνος. Άσε τον Google, ταλαιπώρησε μας πολλά σήμερα που είχαμε στη Λεμεσό. Επειδή δεν ξέρετε, το χρησιμοποιάτε. Α. Ενώ εσείς ξέρετε. Φυσικά. Πώς νιώθεις που ζεις σε μια τουριστική πόλη με θάλασσα? Ωραία. Έκαμες κανένα μπάνιο? Όχι, ακόμη. Είσαι κατάσπρος. Ευχαριστώ. Το φυσικό μου. Η μάνα μου μηγαίνει σε άσπρο. Και να κέχτησε καμένη ηλιοθεραπεία στο χωριό. Συγχαρητήρια. Ναι, γιατί δεν της αρέσει να φαίνεται άσπρο. Δεν είμαι αρμόδιος για να σχολιάσω. Πολύ διπλωματικός σας βρίσκω, κύριε Λαζέ. Το απαιτεί. Ποιο? Η δουλειά μου. Και αν η δουλειά σου. Με κόψε εδώ. Πάει μόνο του μπαλέ. Ναι. Όχι, έχει στροφές. Πατάς πεζί. Όχι, οι στροφές είναι η αριστερά, μητέ. Πώς τα κατάφερα μία πάρα. Θα σε πάρω. Παγωτό. Θα σε πάρω. Θεράπον. Αγάπη μου, δαμέ το παγωτό. Δεν ξέρω να πιάμε που πιάμε παγωτό. Πώς θέλω να πιάμε παγωτό. Παλού. Θα πιάσουμε παγωτό από εκεί που σε πήρνε η μάμα σου όταν ήσουν μικρός. Λέει να δείξουμε στον κόσμο την κάτω Πάφο. Αχ, τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι η κάτω Πάφος. Αυτό είναι το ο παραλιακός. Παραλιακός ονός. Κανονικά είναι πεζόδρομος του. Δεν είπαν αυτοκίνητα. Εδώ είναι τα μπάνια. Είδες τις αυτόχθονες φοινικές της κάτω Πάφου. Αυτόχθονες. Ναι, ναι, από μόνες τους φυτρώνουν, δεν τις έφερα. Τώρα με ρυπίζεις μας. Ναι. Έχεις και καθαρά τζάμια, Λάζαρε. Το έπλυνες το αυτοκίνητο σου το καινούριο. Ω, μου το φέραν πλυμμένο. Ω, πλήρης περιποίηση. Νωρέα, δαμε, παιδιά. Αυτή είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι η πόλη στην οποία ζει ο Λάντζαρος. Το Λάντζαρος γίνει από το Καλεκάντζαρος. Και εδώ είναι η κάτω Πάφος. Τι ωραία που είναι η κάτω Πάφος, αγάπη μου, είσαι λάθος. Θέλεις να έρθω να μένω μαζί σου? Δεν θα πάμε. Αυτό να ζούμε μαζί στην Πάφο είναι τέλεια. Όλος ο χρόνος για κοπές. Ναι. Ναι. Πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Ρίσκει μου πολλά, πίνω τσιλίου μου και ο άδειος μου στην κάτω Πάφο. Αυτή είναι η πόλη που γεννήθηκα, η πόλη που αγαπώ και η πόλη στην οποία δεν ζω. Είμαστε μικρή Λάζαρε, κάθε Κυριακή να ερχόμασταν περίπατο στην κάτω Παφό. Μη σου πω και το Σάββατο. Και εδώ ήταν το Νυφοπάζαρο. Τι τούτη. Μ? Το Νυφοπάζαρο. Ναι. Του είναι φυγά. Όχι, νύφες. Δεν είχε Facebook, αγάπη μου τότε. Ούτε Instagram είχε, ούτε Tinder, ούτε Swindler. Τότε πήγαινε στην κάτω Παφό, έβλεπες τις κοπέλες, έβλεπες τα κοπέλια και μετά πήγαινε σπίτι σου. Okay. Απλά πράγματα και αθώα. Μα τελικά πας αλήφθηκα με παγότσα. Πώς για μην το λέρω στο αυτοκίνητο. Αριστερά. Νομίζω πας
Έλα, Λαζόρε, πιάσε και το παγωτό. Κάπως όμορφο είναι το αυτοκίνητο σου, α. Είναι όμορφο, ναι. Ναι, γεια, Λαζόρε μου, και χρόνια σου πολλά.